και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Εφιαλτική νύχτα περνούν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τις καταρακτώδεις βροχές στην Αττική, ενώ οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν για σήμερα επιδείνωση της κακοκαιρίας. Η Γλυφάδα, η Βουλιαγμένη, η Τερψιθέα, η Βάρη, η Βούλα και τα Μεσόγεια κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όλη η δύναμη της πυροσβεστικής εξακολουθεί να βρίσκεται επιποδός, ενώ σε έκτακτη σύσκεψη που συνεκλήθη απόψε στο Υπουργείο Εσωτερικών αποφασίστη η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης. Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από την Νεροποντή. Ως αυτή την ώρα, οι κλήσεις για βοήθεια στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής πυκνώνουν. Όλη η δύναμη των ειδικών συνεργείων άντλησης βρίσκεται επιποδός και προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες. Η κυκλοφορία γίνεται δύσκολα σε πολλούς δρόμους της Αθήνας, ενώ το οδόστρωμα που έχει υποχωρήσει σε δεκάδες σημεία δημιουργεί επικίνδυνες παγίδες για οδηγούς και πεζούς. Η λεωφόρος Ποσειδώνος του ύψους του αεροδρομίου έχει μετατραπεί σε ποτάμι και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. 17 οχήματα του στρατού με φαντάρους έχουν διατεθεί για να προσφέρουν τη βοήθειά τους στις πληγήσεις περιοχές, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να στεγάζονται σε ξενοδοχεία της παραλίας δεκάδες οικογένειες πληγέντων. Η βροχή έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών, αλλά και στους φωτεινούς σηματοδότες. Η εκδίκηση της φύσης. Βιβλικές είναι οι καταστροφές στην νότιο-ανατολική Αττική. Οι κατακλυσμιαίες βροχές άρρωσαν τη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βάρκιζα, τη Τερψιθέα, την Αγία Μαρίνα, το Κοροπή, τη Βάρη και την Παιανία. Εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ δεκάδες πολίτες κινδύνευσαν να πνιγούν από τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Απελπισμένοι ήταν οι κάτοικοι της Βούλας από την εικόνα της καταστροφής που αντίκρισαν το πρωί. Δεν υπάρχουν δέντρα να στηρίξουν όλο αυτό το χύμαρο που κατέβαινε και πήρε τα σπίτια μας, έσπασε τα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι της Βούλας καταγγέλνουν τα ρέματα που παζώθηκαν και οι άδειες οικοδόμησης που χορηγήθηκαν είναι τα αίτια της μεγάλης καταστροφής. Έχουν κλειστεί τα ρέματα. Δεν υπάρχει αγωγή υπόνομη αποδοχής των ομβρίων υδάτων και σαφώς κατέβηκε όλο το βουνό κάτω στη Βούλα και στην Γλυφάδα. Στις οδούς Βασιλέως Γεωργίου και Πανδώρα στην Γλυφάδα οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Μόνο σε ένα οικοδομικό τετράγωνο πλημμύρισαν 16 υπόγεια. Έτρεξα σπίτι σε σπίτι, έβγαλα ένα παιδάκι 40 ημερών και τα άλλα κολυμπόταν. Από τα ξημερώματα στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σήμανε συναγερμός. Από τις 4 το πρωί το τηλεφωνικό κέντρο έχει δεχτεί περισσότερες από 1000 κλήσεις. Μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής και στο Ίδρυμα Τρίτης Ηλικίας ΕΚΑΒΗ, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι 50 τρόφιμοι χωρίς φαγητό, θέρμανση και φάρμακα. Από 4,5 ώρα φωνάζει η κοπέλα SOS βοήθεια και να μην έχουν έρθει, αν είναι δυνατόν. Τώρα τρόφιμα τους φέρνουν και τους τα δίνουν από τη σκάλα. Μετά τα γλυκά νερά έως το Μαρκόπουλο έχει σχηματιστεί μια απέραντη λίμνη. Τα νερά κάλυψαν και το νεκροταφείο του Μαρκόπουλου. Θα δάμε βοήθεια από τη μία η ώρα και δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα. Στο Κοροπή, αρκετές περιοχές μετατράπηκαν σε λίμνες. Οι χήμαροι, εκτός από αυτοκίνητα, παρέσυραν και σκάφη αναψυχής από εκθέσεις καταστημάτων. Κυνηγούσε το σκάφος στο αυτοκίνητο. Και ευτυχώς και πρόλαβε και, και κατέβηκε για να γλιτώσει ο άνθρωπος. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα και στην οποία πήραν μέρος ο αναπληρωτής υπουργός δημοσίων έργων, ο νομάρχης Πειραιός και οι δήμαρχοι Βούλας και Γλυφάδας, αποφασίστηκε ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους πληγέντες. Αργά απόψε συνεκλήθη στο Υπουργείο Εσωτερικών έκτακτη σύσκεψη με σκοπό την λήψη μέτρων και το συντονισμό των νομαρχείων εν ώψη μιας πιθανής επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών αύριο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Πεχοδέ, καθώς και οι υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως. Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τσοχατζόπουλος, σύντομα θα αρχίσει η απογραφή των ζημιών, ενώ θα εξεταστεί και το θέμα της αποζημίωσης των πληγέντων από τη Θεομηνία. Είναι ευθύνη της πολιτείας σε τέτοιες περιπτώσεις να προσδιορίσει διαδικασίες και τρόπους αντιμετώπισης μιας ανωτέρας βίας. Ανεξακρίβωτα παραμένουν ακόμη τα αίτια της πολύ νεκρής αεροπορικής τραγωδίας κοντά στην Αχρίδα, ενώ οι Σκοπιανοί επιρρύπτουν ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα στον πιλότο, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των 115 νεκρών. Σε λάθος του πιλότου αποδίδουν οι αρχές των Σκοπίων τη συντριβή αεροσκάφους των κρατικών αερογραμμών ρωσικής κατασκευής χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή 7 χιλιόμετρα ανατολικά του αεροδρομίου της Αχρίδος. Από τα 115 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο επέζησε μόνον ένα. Πρόκειται για ένα μαυρογούνιο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες ήταν αλβανόφωνοι, ανάμεσά τους και 4 παιδιά. Μεταξύ των νεκρών είναι και 2 Γάλλοι, ο ένας στέλεχος της υποτιμωρητής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ο άλλος μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης.
Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση Γενέβη-Σκόπια, αλλά ο πιλότος του προσπάθησε να το προσγειώσει στην Αχρίδα εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Ο αεροσταθμός των Σκοπίων μετέδωσε ότι βρέθηκαν στα συντρίμμια τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου και ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διευκρίνηση των συνθήκων υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Ώρες αγωνίας έζησαν απόψε οι 220 επιβάτες ενός Airbus της Ολυμπιακής που κατευθυνόταν στο Τελ Αβίβ, όταν ο κυβερνήτης αναγκάστηκε να προσγειώσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Πάφου μετά από πληροφορίες ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα. Ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Αριστίδης Βικέτος, μεταδίδει. Το αεροσκάφος Airbus 300 που έκανε την πτήση Αθήνα-Τελ Αβίβ είχε αναχωρήσει από το ελληνικό στις 7 το βράδυ. Η πληροφορία ότι στο αεροσκάφος είχε τοποθετηθεί βόμβα διαβιβάστηκε από τις αρχές του Τελ Αβίβ στην Ολυμπιακή Αεροπορία γύρω στις 8:15 και ανέφερε ότι η βόμβα επρόκειτο να εκραγεί στις 8:30 το βράδυ. Την ώρα που δόθηκε το μήνυμα, το αεροσκάφος πετούσε στο κυπριακό ενιαίο χώρο και ο πύργος ελέγχου της Κύπρου κάλεσε το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Πάφου, όπου είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Οι έρευνες αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τα μεσάνυχτα. Οι 210 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία της Πάφου. Από τη Λευκοσία, Αριστίδης Βικέτος για το Mega Channel. Τη δράση ιατροφαρμακευτικών κυκλωμάτων που ζημιώνουν με δισεκατομμύρια το ΙΚΑ κατήγγειλε με δηλώσεις στο Μέγκα ο Υφυπουργός Πρόνοιας. Ο κ. Φίβος Ιωαννίδης μίλησε ακόμη για το οικονομικό αδιέξοδο του Ιδρύματος, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και του δώρου των Χριστουγέννων. Το Υπουργείο Οικονομικών αδυνατεί προς το παρόν να καταβάλει στο ΙΚΑ τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και αφορούν την κάλυψη των δαπανών από την αύξηση των νοσηλείων στα νοσοκομεία. Δεν εξελίσσονται τα πράγματα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ. Η διοίκηση του ΙΚΑ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μην καταβληθούν εγκαίρως οι συντάξεις του Ιανουαρίου και το δώρο των Χριστουγέννων. Πάντως, ο Υφυπουργός Πρόνοιας είπε πως οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν ακόμη και αν χρειαστεί να γίνει δανεισμός. Είναι βέβαιο ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα χρήματά τους. Σημαντικό μέρος του ελλείμματος του ΙΚΑ οφείλεται και στην υπερβολική χορήγηση φαρμάκων από τους γιατρούς του Ιδρύματος. Είναι γνωστό το ιατροφαρμακευτικό κύκλωμα που λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Περισσότερες εξηγήσεις για τη δράση των δύο πρακτόρων της CIA αναμένει σήμερα από τον Αμερικανό πρεσβευτή Τόμας Νάιλς, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Χθες η Αμερικανική Γερουσία ανέστειλε τον διορισμό του Μόρτον Χάλπερινγκ στη θέση του Υφυπουργού Αμήνης μετά τις καταγγελίες ότι είχε παλαιότερα επαφές με τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη. Το μεσημέρι στο Μέγαρο της Κατεχάκη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρεσβευτή Τόμας Νάιλς και αναμένεται να συζητήσει το θέμα των δύο πρακτόρων που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη στην Κυψέλη. Ο κ. Παπαθεμελής πάντως απέφυγε χθες να κάνει αναφορά στο καυτό θέμα και είπε: Εάν στην πορεία της συζήτησης υπάρξουν αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα, δεν το ξέρω. Για την υπόθεση όμως των δύο Αμερικανών πρακτόρων και τη στάση της Ουάσιγκτον, μίλησε στον ανταποκριτή του Μέγκα στο Βερολίνο, Τάσο Τέλογλου, ο πρώην πράκτορας της CIA, Φίλιπ Αιτζι. I had expected that they would probably explain this latest scandal of this week by saying it was directed toward some kind of terrorist activity, whether it was or whether it wasn't, but they would say anything at all to that they think the government of Greece would believe in order to cover up the matter. Ακινητοποιημένα θα μείνουν σήμερα από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τα πράσινα λεωφορεία των ΙΣΑΠ. Οι εργαζόμενοι κάνουν τετράωρη στάση εργασίας αντιδρώντας στην ίδρυση ενιαίου φορέα για τις αστικές συγκοινωνίες που προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Με στόχο τη διατήρηση των εσωκομματικών ισορροπιών και την εκτόνωση της δυσαρέσκειας κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο Μιλτιάδης Εύερτ προχωρεί τώρα στη δημιουργία νέων κομματικών οργάνων, στα οποία θα τοποθετήσει τους διαφωνούντες. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ, θα ορίσει τον κύριο Μιχάλη Παπακοσταντίνου υπεύθυνο του τομέα εξωτερικής πολιτικής του κόμματος, στον οποίο θα υπαχθούν η ομάδα κοινοβουλευτικού έργου εξωτερικών και η γραμματεία εθνικών θεμάτων. Πάντως, ο κ. Παπακοσταντίνου εμένει στην άποψή του ότι δεν εξελέγει πρόεδρος της ομάδας κοινοβουλευτικού έργου εξωτερικών εξαιτίας μεθοδεύσεων. Ο κ. Σέβερτ θα ορίσει υπευθύνους και σε άλλες ομάδες κοινοβουλευτικού έργου και γραμματείες που έχουν κοινό αντικείμενο. Έτσι, στον τομέα δημόσιας διοίκησης θα προείσταται ο κ. Χιούφας, ενώ στον τομέα οικονομικής πολιτικής ο κ. Σουφλιάς. Η ουσία του πράγματος είναι ότι γίνεται ένα οργανωτικό σχήμα, ότι υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει δυναμικά, οργανωμένα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε στις κρίσιμες συσκέψεις για τα μεγάλα εθνικά θέματα και τη χάραξη στρατηγικής του κόμματος να συμμετέχει και ο κ. Γεώργιος Ράλης, πρόταση που απεδέχθη ο πρώην Πρωθυπουργός στην τελευταία συνάντησή τους.
Μια ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις. Άνοδο της αριστεράς αλλά και των αυτονομιστών του Βορρά δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στην Ιταλία για την ανάδειξη δημοτικών αρχών στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις. Ο ανταποκριτής μας Λάκης Χατζηκυριάκος μεταδίδει. Σύμφωνα με τις πρώτες προβολές που έγιναν αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων, πριν από μια ώρα περίπου, στις 6 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας προηγούνται καθαρά οι υποψήφοι δήμαρχοι που είναι επικεφαλής συνδυασμών των αριστερών δυνάμεων και ειδικότερα του Δημοκρατικού Κόμματος Αριστεράς. Στο Παλέρμο θεωρείται σίγουρη η εκλογή του Λεολούκα Ερλάντο με ποσοστό 74%, είναι μια μεγάλη νίκη εναντίον της μαφίας. Χαρακτηριστικό στοιχείο πάντως των εκλογών αυτών είναι η μετατόπιση των ψήφων από το κέντρο και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα που καταποντίστηκε προς το Νεοφασιστικό Κόμμα και τη Λίγκα του Βορρά. Από τη Ρώμη για το Μέγα Τσάνελ, Λάκης Χατζηκυριάκος. Στόχος δολοφονικής επίθεσης στο κέντρο Johannesburg έγινε η Winnie Mandela, πρώην σύζυγος του ηγέτη των Μαύρων της Νότιας Αφρικής. Στα κατεχόμενα, εκατοντάδες Εβραίοι έπικοι απέκλεισαν με πύρινα οδοφράγματα την Ιεριχώ και στη Μαδρίτη, νοσταλγή του Φράνκο, προκάλεσαν χθες αιματηρά επεισόδια. Νοσταλγή του Φράνκο και αντιφασίστες συγκρούστηκαν χθες στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή την 18η επέτειο του θανάτου του Ισπανού δικτάτορα. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 αστυνομικοί. Συνερήθησαν δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους και 24 Γάλλοι νεοναζί που αφέθησαν λίγο αργότερα ελεύθεροι. Δεκάδες οργανώσεις νεοφασιστών δρούν στην Ισπανία, κυρίως εναντίον των ξένων μεταναστών. Εκατοντάδες Ισραηλινοί έπικοι που διαμαρτύρονταν για τη συμφωνία Ραμπίν Αραφάτ απέκλεισαν χθες με πύρινα οδοφράγματα την πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, εμποδίζοντας τους Παλαιστίνιους εργάτες να μεταβούν στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, στη Λωρίδα της Γάζας, 4 Παλαιστίνοι της οργάνωσης Φατάχ σε μια συμβολική εκδήλωση διακήρυξαν ότι εγκαταλείπουν τον ένοπλο αγώνα, έδωσαν τα όπλα τους σε άλλους Παλαιστίνιους και παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές, που τους απελευθέρωσαν λίγο αργότερα. Στη Νότιο Αφρική, άγνωστος οπλοφόρος επετέθη χθες εναντίον του αυτοκινήτου της Winnie Mandela στο κέντρο του Johannesburg. Ο σωματοφύλακάς της και ο ένοπλος σκοτώθηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών, ενώ η Winnie Mandela υπέστη ισχυρό νευρικό κλονισμό. Η αστυνομία συνέλαβε στο σημείο της επίθεσης ακόμη ένα μαύρο άντρα στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το όπλο, με το οποίο σκοτώθηκε ο σωματοφύλακας της Winnie Mandela. Και η ενημέρωση των φιλάθλων. Ο αγώνας Λάρισας Παναθηναϊκού με τη συγκλονιστική εξέλιξη που είχε σφράγισε τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το ισόπαλο αποτέλεσμα ευνόησε την ΑΕΚ, η οποία αύξησε τη διαφορά που τη χωρίζει από τον Παναθηναϊκό στους 3 βαθμούς. Η κακοκαιρία πάντως δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή ενός αγώνα, αφού το χιόνι ματέωσε τη συνάντηση Νάουσας Εδεσαϊκού. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται πάλι σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Από το βράδυ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βελτίωση του καιρού μόνο στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιο-ανατολική ασθενή έως μέτρη, στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις μέτρη και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 2 έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρωτικά από 7 έως 15 και στα νησιά από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν το πρωί στην Αττική, που βαθμία όμως θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ασθενής έως μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 έως 16 βαθμούς. Ίδιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με χαμηλότερη ωστόσο θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου. Παρακολουθήστε τώρα, κυρίες και κύριοι, τη συνέχεια της πολυβραβευμένης ταινίας «Η σιωπή των αμνών» με την Τζόντι Φώστερ και τον Άντονι Χόπκινς. Ακολουθεί μια επίσης πολύ καλή ταινία, «Σπρώμαυρη, η ζούγκλα του Μαυροπίνακα», με πρωταγωνιστές τον Γκλεν Φόρτ και τον Σίδνεϊ Πουατιέ. Στις 7 η ενημερωσή σας από το Μέγκα αρχίζει με το πρωινό παράθυρο που παρουσιάζουν ο Γιάννης Δημαράς και η Ρίκα Βαγιάννη. Στις 9.30 δείτε την ψυχαγωγική εκπομπή «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό» με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Μαρίνα Τσιντικίδου. Το πρώτο μεγάλο δελτίο της ημέρας στις 2 μετά το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.